Εκπαίδευση των Βουλγάρων Εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού αλλά και προμήθεια σημαντικού εξοπλισμού περιλαμβάνει το πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ Ξάνθης και Σμόλιαν στο πλαίσιο του Ίντερεκ που υπεγράφει ανάμεσα στις δύο πλευρές τη Δευτέρα το βράδυ. Αυτό είναι για την αντιμετώπιση καταστροφών. Είναι μια εκπαίδευση που θα γίνει μεταξύ Σμόλιαν και Ξάνθης. Το πρόγραμμα βέβαια το παίρνει, είναι το Ίντερεκ 4. Το πρόγραμμα το παίρνει η Βουλγαρία και πρότεινε λοιπόν στη Ξάνθη να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα. Ξεκίνησε το 2007, τελικά τώρα ήρθε η έγκριση, τώρα υπογράφηκαν όλα τα πρωτόκολλα και τα μεν δικά μας πάνε στη Γενική Γραμματεία στην Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας, αν δεν κάνω λάθος, τους Μόλιαν στο Υπουργείο για να γίνει επικύρωση πλέον και να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Είναι όλα έτοιμα, στοιχίζει περίπου 550.000 όλο το πρόγραμμα. Τα χρήματα βέβαια τα περισσότερα τα παίρνει η Βουλγαρία. Παίρνουμε και εμείς ένα μέρος για εξοπλισμό, ο οποίος προβλέπει έναν πλήρη εξοπλισμό μέχρι και πυροσβεστικό όχημα, ένα μικρό όχημα, εξολέβεια, καγιάκ, ό,τι χρειάζεται δηλαδή κανείς για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό για την πόλη μας, γιατί εμείς πάμε στη Γερμανία να εκπαιδευτούμε, τον άρχονται και οι Βούλγαροι εδώ να εκπαιδευτούν, νομίζω είναι και αυτό κάτι σπουδαίο. Εξάλλου συσφίγγει και τη σχέση μας που έχουμε με το Σμόλιαν της Βουλγαρίας. Και επειδή έχουμε εδώ φυσικά όρια και τον Έστω, και τον Έστω ακόμη και τον Εύρο, σε περίπτωση πλημμύρας ή οτιδήποτε άλλο συμβεί, να ξέρουν πώς θα γίνει η διάσωση και να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα. Μια ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία, αφού πέρα από την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό, οχυρώνει τις όμορες περιοχές σε περίπτωση φυσικών καταστροφών με μια ακόμη δύναμη, αυτή των Σαμαριτών του Ερυθρού Σταυρού, που έχουν και την ευθύνη της υλοποίησης του προγράμματος.